αγαπητές φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στη Σερβία, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο Βελιγράδι, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά και ως Πρόεδρος του πρώτου αριστερού κόμματος που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo da se danas nalazim ovde u Srbiji, u Beogradu, kao premijer Republike Grčke i kao predstavnik prve partije, političke partije Levice koja je došla na vlast u Grčkoj. Kada fora po Hristome sto Beligradi, sti Srbija, estanome boli ikija, estanome san sto spiti mu. Svaki put kad se nalazim u Srbiji, u Beogradu, osjećam se vrlo, osjećam vrlo prijateljsku klimu, osjećam se kao kod kuće. Vrijeme je limon simera što sinedrio sas, što sinedrio tu socijalističku komatos tis Srbijas, ja na sas miliso και ως Πρωθυπουργός και ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως όμως να σας μιλήσω ως εκπρόσωπος ενός λαού, του ελληνικού λαού, που διαχρονικά θεωρεί τον σερβικό λαό αδελφό λαό και αυτό το έχει δείξει στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας. Διότι ποτέ δεν αφήσαμε τον σερβικό λαό να αισθανθεί μόνος, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Nalazim se danas ovde kao prijatelj, kao premijer Grčke, kao predsednik političke partije Siriza na ovom vašem kongresu, na kongresu Socijalističke partije Srbije. Ne samo dakle, u funkciji premijera i predsednika partije, nego i kao Grk, kao predstavnik jednog naroda koji je srpski narod uvek smatrao bratskim i prijateljskim narodom i koji više nekova έχουμε μια μακρά παράδοση αγώνων για κοινές αξίες. Βρεθήκαμε στις πιο ιστορικές στιγμές της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας στην ίδια πλευρά του αγώνα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και πολεμήσαμε, ματώσαμε με μεγάλες θυσίες απέναντι στο φασισμό, απέναντι στο ναζισμό, για να υπερασπιστούμε τα δικά μας ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δέλιμο βέλικη δέο ζάεδνικε ιστορία. Uvek smo se istorijski nalazili na istoj strani, na pravoj strani istorije. Zajedno smo se borili, zajedno smo prolili našu krv i zajedno smo se suprotstavljali nacizmu, fašizmu i uvek osnovani na našim najvećim i najosnovnijim principima slobode, ravnopravnosti i pravde. Να είστε βέβαιοι ότι πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας εκείνες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο σερβικός λαός, όταν οι ισχυρές δυνάμεις του κόσμου θέλησαν να τον απομονώσουν, όταν βομβαρδίζανε το Βελιγράδι και η Ελλάδα, οι Έλληνες ήμασταν εδώ. Η σκέψη μας ήταν εδώ και στηρίξαμε την προσπάθεια αντίστασης και μετά την προσπάθεια ανοικοδόμησης αυτής της πανέμορφης χώρας. I uvek držite na umu da smo tokom teških vremena, kada su velike sile ovoga sveta poželele da srpski narod izoluju, kada je bombardovan Beograd i cela Srbija, mi smo kao Grci bili tu uz Srbe i tokom tih teških trenutaka kad ste pokušavali da odbranite svoju zemlju, ali i kasnije kad ste pokušali da je ponovo izgradite. Όμως η κοινή ιστορία, η
κοινοί αγώνες, η κοινή μοίρα έρχεται από πολύ πιο μακριά. Do duše naša zajednička istorija, naša zajednička sudbina i naši zajednički koreci potiču još od vremena mnogo prije toga. Κάθε φορά που έρχομαι στο Βελιγράδι, δεν παραλείπω να επισκέπτομαι το μνημείο του Ρίγα Φερέου, ενός επαναστάτη που οραματίστηκε την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, όπως και εμείς σήμερα οφείλουμε να κάνουμε στο πλαίσιο της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης των λαών των Βαλκανίων. Svaki put kad se nađem u Beogradu, nikad ne propustim da posjetim spomenik Rigi od Fere, jednog velikog revolucionara koji je imao viziju slobode, demokratije i pravde, kao što smo i mi danas dužni da činimo u okviru i u pogledu bratstva i solidarnosti balkanskih naroda. Ο Ρίγας Φεραίος εκτελέστηκε πριν από 220 χρόνια για τις ιδέες του. Εμείς όμως σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε το όραμά του. Ένα όραμα που μας εμπνέει παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Ρίγα ο Φέρε είναι πριν 220 χρόνια πόγουμπλεν zbog njegovih ιδέα και ιδεάλ. Αλλά εμείς σε όντε danas nalazimo da bismo ga imali kao inspiraciju i da nastavimo, da mu dozvoljavamo da nas inspiriše, iako je to ponekad vrlo teško. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση της λαϊκής και εθνικής κυριαρχίας σε οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη διαβαλκανική συνεργασία, για να κάνουμε τους λαούς μας περήφανους, για να σταματήσουμε ο ένας να υψώνει τύχη στον άλλον, αλλά για να υψώνουμε γέφυρες συνεργασίας και να πάμε την περιοχή μας και τους λαούς μας ένα βήμα πιο μπροστά. Nastavljamo sa borbom i suprotstavljanjem svim izazovima. Nastavljamo sa borbom u održavanju narodnog i nacionalnog suvereniteta, međubalkanskom saradnjom. Želimo da naši narodi budu ponosni. Ne želimo jedan drugom da podižemo zidove, nego da gradimo mostove saradnje i komunikacije. Θέλω λοιπόν να γνωρίζετε, ειδικά εσείς, οι σύνεδροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας, ότι κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος. Ότι καμιά μεγάλη θυσία για την υπεράσπιση μεγάλων αξιών στην ιστορία μας δεν πήγε χαμένη. Και ότι οι αγώνες αυτοί συνεχίζονται. Želim dakle vi, učesnici ovog kongresa Socijalističke partije Srbije, da znate da nijedna borba nije bila uzalud. Nijedno žrtvovanje u borbi radi velikih i visokih principa nije bila uzalud. Ελλάδα και η Σερβία, τα τελευταία χρόνια, έχουμε προχωρήσει σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία. Ταυτόχρονα διευρύνοντας αυτόν τον ισχυρό δεσμό και με άλλες χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, έχοντας ως στόχο να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, έχοντας ως στόχο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της συνανάπτυξης στην περιοχή των Βαλκανίων. Grčka i Srbija nastavljaju sa razvijanjem tradicionalnog prijateljstva i šta više proširuju ga i na saradnju sa drugim balkanskim zemljama kao što su Rumunija i Bugarska. Jer svi zajedno imamo dva cilja, a to je da idemo bržim koracima ka pristupanju Srbije u evropsku porodicu i također stabilnost i generalna saradnja u celom našem regionu. Πριν από λίγους μήνες προχωρήσαμε μια γειτονική μας χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σε μια συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα και στη Σερβία να έρθουν πιο κοντά.
αυτή η χώρα να σταματήσει να είναι πύχος ανάμεσά μας και να γίνει γέφυρα. Πριν nekoliko meseci Grčka je jedna njena susjedna zemlja, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, krenuli su i potpisale su prespanski sporazum, a to je jedan sporazum koji Srbiju i Grčku dovodi još bliže. Pod potpisivanjem tog sporazuma ta zemlja prestaje da predstavlja zid između Srbije i Grčke, nego sad predstavlja most koji će ih dovesti još bliže. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις δύσκολες προσπάθειες που καταβάλλετε σε ανοίξουες συνθήκες να επιλύσετε κρίσιμα και δύσκολα εθνικά θέματα. Želim da vas uverim da iz blizine posmatramo vaše napore, napore koje ulažete i pod lošim i teškim uslovima da rešite vaša bitna nacionalna pitanja. Θέλω να ενθαρρύνω να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας και θέλω να γνωρίζετε ότι σε αυτές τις δύσκολες προσπάθειες η Ελλάδα θα είναι πάντα μια χώρα που θα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, άρα μια χώρα η οποία θα υπερασπίζεται το δίκαιο. Όσο λοιπόν και εσείς θα αγωνίζεστε για το δίκαιο, να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα δίπλα σας. Želim dakle da vas uverim da, da je Grčka jedna zemlja koja poštuje međunarodno pravo, dakle jedna zemlja koja poštuje pravdu. I u tim vašim pokušajima i u tom vašem trudu Grčka će uvek da bude uz vas, da vam pruža podršku i pomoć. Στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ζάλι και εύχομαι η παρουσία μου εδώ να συνέβαλε στην ακόμα περαιτέρω και ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των ιστορικών και αδελφικών δεσμών του λαού μας, των λαών μας. Želim dakle da vam poželit ću vam sve najbolje za ovaj kongres i nadam se da je moje prisustvo ovdje doprinelo još većem jačanju jakog prijateljstva i istorijskog našeg naroda.